Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε ήδη τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τον χρόνο του. Και ευχαριστώ, κύριε Παπαδημούλη, που είστε μαζί μας στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, κύριε Παράδα. Να είσαστε καλά. Θέλω να ξεκινήσω, θα δω και με αφορμή βέβαια και μια χθεσινή συνομιλία που είχατε με την κυρία Λαγκάρτ, γιατί τα οικονομικά θέματα, η νομισματική πολιτική είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν. Πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για ολόκληρη την χώρα, για την Ευρώπη και τον κόσμο σε σχέση με την πανδημία. Ποια είναι η αίσθησή σας για το πού βρισκόμαστε δηλαδή σήμερα και αν εκτιμάτε, κύριε Παπαδημούλη, ότι και με τις ανακοινώσεις που έχουμε για τα εμβόλια θα είμαστε σε μια στιγμή όπου σε 2, 3, 4 μήνες θα το ελέγξουμε ίσως και το ξεπεράσουμε όλο αυτό. Ποια είναι η αίσθησή σας? Κύριε Παραρά, έχουμε 2 πραγματικότητες, 2 νέα. Το καλό νέο είναι η πρόοδος στα εμβόλια. Αλλά αυτό δεν θα μας λύσει το πρόβλημα αύριο. Θα χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι ότου να μπορεί να υπάρξει ένας μαζικός εμβολιασμός που να δημιουργήσει μια ασπίδα ικανοποιητική. Και για τα εμβόλια, αυτό που πρέπει να εξασφαλίσει η Ελλάδα με πρώτη ευθύνη της κυβέρνησης είναι ότι η Ελλάδα δεν θα αδικηθεί στη μοιρασιά των εμβολίων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι τα εμβόλια θα γίνουν δωρεάν με σχέδιο έτσι να πιάσουν τόπο. Και επίσης πρέπει σε αυτό το διάστημα να πιστούν με μια καμπάνια οι πολίτες που φοβούνται το εμβόλιο, που δεν πιστεύουν στο εμβόλιο, ότι θα είναι ζημιά για τους ίδιους και για τους δικούς τους εάν αρνηθούν τον εμβολιασμό. Τώρα, το κακό νέο είναι ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας κτυπά πάρα πολύ σφοδρά και την Ελλάδα και τις άλλες χώρες, και το κακό για την Ελλάδα είναι διπλό, γιατί εξανεμίστηκε το κέρδος, η επιτυχία της Ελλάδας στο πρώτο κύμα. Μια επιτυχία που πρέπει να την πιστώσουμε πριν από όλα στον ελληνικό λαό, αλλά και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση που έβαλαν πλάτη σε αυτά τα σκληρά περιοριστικά μέτρα. Και τότε μας θαύμαζε όλος ο πλανήτης, πως οι Έλληνες, οι Μεσογειακοί, που δεν φημιζόμαστε για την πειθαρχία μας, ήμασταν τόσο πετυχημένοι στην εφαρμογή του «μένουμε σπίτι». Δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκαν με πρώτη ευθύνη της κυβέρνησης αυτή η επιτυχία και το τράτο που πήραμε, οι μήνες που μας έδωσε για να προετοιμαστούμε για το δεύτερο κύμα, και τώρα ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, βιώνουμε με σφοδρότητα ένα δεύτερο κύμα με την πολιτεία, την κυβέρνηση να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις γιατί δεν εφάρμοσε την παροιμία που λέει των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Είτε στη στήριξη του ΕΣΥ, είτε στον σχεδιασμό για την επίταξη ιδιωτικών κλινών. Κάτι που έγινε σήμερα, έτσι. Κάτι που έγινε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, είτε για μέτρα στις μαζικές συγκοινωνίες. 26 Οκτωβρίου έγινε με ένας εκκλησιασμός με αφορμή τον Άγιο Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη, με εκατοντάδες, χιλιάδες πιστούς, ιερείς, ιεράρχες, χωρίς μάσκες. Και το λέω αυτό διότι πρέπει έστω και τώρα να υπάρξει ένα σχέδιο χωρίς εξαιρέσεις, με αυστηρούς κανόνες, αλλά και με μία έμπρακτη αναγνώριση ότι αν κάποια πράγματα είχαν γίνει από νωρίτερα θα είχαμε λιγότερες ανθρώπινες απώλειες. Ξέρετε, κύριε Παράρα, τι συμβαίνει με αυτή την κυβέρνηση. Και το λέω χωρίς να θέλω να σηκώσω τους τόνους, διότι όλοι έχουμε αυτή τη στιγμή την αγωνία μην χαθούν και άλλες ανθρώπινες ζωές. Είναι ότι έχει μία αντιαριστερή αλλεργία και αν κάτι το προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ένα άλλο κόμμα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης σπέβδει να το απορρίψει. Αν μας είχαν ακούσει από πιο νωρίς στην ενίσχυση του ΕΣΥ, αν δεν έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν 10 μέρες πεταμένα λεφτά οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για νέες κλίνες ΜΕΘ, αν
την επίταξη όταν την προτείναμε με σχεδιασμό για να μπορέσουν να προετοιμαστούν και οι ιδιωτικές κλίνες, γιατί βλέπετε τώρα τι λένε κλινικάρχες, τα κάναμε έγκαιρα, θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα και λιγότερα θύματα. Και να πω εδώ και κάτι, δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στην νόσο. Το λέω διότι χειροκροτήσαμε όλοι και μάλιστα προσπάθησε να το εμφανίσει αυτό και ως προσωπική της επιτυχία, ας πούμε, σαν ιδέα η γυναίκα του Πρωθυπουργού, τους υγειονομικούς, αλλά δεν τους ενισχύσαμε και με υλικά μέσα και με αμοιβή. Και ήρθε η κυβέρνηση και μιλώ με παραδείγματα γιατί το θέμα αυτό δεν πρέπει να το βλέπουμε με κομματικές παροπίδες. Ήρθε η κυβέρνηση μέσα στην αγωνία της που ξέφυγε η κατάσταση και έπεσε έξω στους λογαριασμούς της στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα και λέει ελάτε οι ιδιώτες γιατροί και σας δίνω αφορολόγητα περισσότερα από όσα παίρνει ο γιατρός του ΕΣΥ, αυτός που είναι στην πρώτη μάχη, ο ήρωας που τον χειροκροτούσαμε. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που ελέγχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μας φτάνουν τα 2.000 αφορολόγητα, θέλουμε 3.000 για να έρθουμε. Δεν είναι αυτό το πράγμα σοβαρή αντιμετώπιση. Την στιγμή αυτή, σε αυτή τη φάση που είμαστε, καθώς περιμένουμε όλοι με αγωνία, ίσως και από σήμερα και τις επόμενες μέρες, να αρχίσουν να γίνονται καλύτερα, να το πω έτσι απλά, τα νούμερα, κύριε Παπαδημούρη. Δηλαδή, να πέφτουν τα καθημερινά θετικά. Είμαστε σε μια στιγμή ή σε μια φάση που εκτιμάτε ότι πρέπει να συζητάμε πλέον για το άνοιγμα της αγοράς, των σχολείων, γιατί θα ανοίξει αυτή η κουβέντα από την επόμενη εβδομάδα. Το ελέγχουμε δηλαδή όλο αυτό ή είστε από αυτούς που λένε, γιατί άκουσα σήμερα και καθηγητές, πιθανείς καθηγητές, να μιλούν για ένα σκληρό lockdown 15 ημερών για να τελειώνουμε με τον ιό. Πρώτα απ' όλα σε αυτό το θέμα δεν πρέπει να εκπέμπονται αντιφατικά και επομένως ανεύθυνα σήματα. Προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλούσε για ένα σταδιακό άνοιγμα και μάλιστα περιέγραφε και τα βήματα. Πρώτα θα άνοιξε αυτό, μετά το άλλο. Σχολεία και την επόμενη μέρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε δια του κυβερνητικού εκπροσώπου σκληρότερα μέτρα. Κακά τα ψέματα, κύριε Παραρά. Αυτή τη στιγμή, αν δεν δαμάσουμε την πανδημία, δεν θα μπορέσει να ανακάμψει και η οικονομία. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η κυβέρνηση με τη συνδρομή όλων μας, αν θέλει να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, πρέπει να ρίξει περισσότερα όπλα και στη στήριξη της χώρας, επομένως ΕΣΥ, μέσα μαζικής μεταφοράς, αυστηροί κανόνες, τηλεεκπαίδευση, τηλεεργασία, για το να δαμάσουμε την πανδημία, για να μπορέσει σε στέρεο έδαφος να ξανανοίξει η οικονομία. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με όρους επικοινωνίας. Θα γίνει σταδιακά και με σιγουριά. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, και δεν είμαι ειδικός, σας το λέω ακούγοντας τους ειδικούς, το άνοιγμα θα γίνει αφού προηγουμένως έχει πέσει η καμπύλη των θυμάτων, κρούσματα, διασωληνωμένοι, νεκροί, και θα είναι λάθος να ανοίξει μια και έξω. Είναι σωστότερο να ανοίξει πρώτα από περιοχές της Ελλάδας που έχουν χτυπηθεί λιγότερο και είναι πιο ασφαλείς και από δραστηριότητες οικονομικές, κοινωνικές που δεν προκαλούν τέτοια διασπορά. Χρειάζεται ορθολογισμός και μια που είπα για ορθολογισμό να πω και κάτι ακόμη. Εύχομαι από καρδιάς περαστικά στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο αλλά πιστεύω ότι είναι ίσως τώρα η ευκαιρία που έχουν αυξηθεί με πολλαπλασιαστικό ρυθμό κρούσματα και στους κόλπους της ιεραρχίας. Υπάρχει ένας Μητροπολίτης ήδη που έχασε τη μάχη με τη ζωή. Τώρα είναι η στιγμή με πρωτοβουλία του ίδιου του Ιερώνυμου και η Εκκλησία, η ιεραρχία, να πάψει να ζητά να αυτοεξαιρείται από τους κανόνες που ισχύουν για όλη την κοινωνία και να δοθεί ένα σήμα και από την πολιτεία και από την ηγεσία της ιεραρχίας, αντίστοιχο με το σήμα που δίνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Πάπας, ο Ελπιδοφόρος της Αμερικής
οι οποίοι και μάσκα φορούν και μηνύματα σαφή στέλνουν ότι ο κορονοϊός δεν κάνει εξαιρέσεις. Ο κορονοϊός σκοτώνει τους πάντες. Θέλω σε αυτό να μου λύσετε και μία απορία, μάλλον να ακούσω και την άποψή σας και μετά να πάμε λίγο στα οικονομικά, που και αυτά είναι ένας συνδυασμός, έτσι, και με όλα αυτά που είδα και χθες στην αρμόδια επιτροπή. Κύριε Παπαδημούλη, είπατε πριν κάτι για το εμβόλιο και θέλω λίγο την άποψή σας σε κάτι. Υπάρχουν φόβοι, εκφράζονται φόβοι από πολλούς. Τα ακούμε, τα διαβάζουμε. Θέλω να μου πείτε και την γνώμη σας για το αν πρέπει να μπούμε σε μία διαδικασία, δεν ξέρω αν είναι ακόμη νωρίς, να μιλάμε για υποχρεωτικό εμβολιασμό. Είστε από αυτούς που λένε ότι πρέπει ο πολίτης να επιλέξει ή πρέπει να γίνει υποχρεωτικό σε όλους? Δεν συμφωνώ με την ιδέα του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Πιστεύω ότι η ευθύνη της πολιτείας και όσων διατυπώνουμε δημόσιο λόγο, είτε είμαστε σε κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε έχουμε ένα δημόσιο αξίωμα, είτε δημοσιολογούμε, εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε μια τεράστια δύναμη γιατί επικοινωνείτε με τους πολίτες, η ευθύνη είναι να πείσουμε ότι οι φόβοι, η συνωμοσιολογία, οι ψεκασμένες θεωρίες που κυκλοφορούν ευρέως και δημιουργούν μια δυσπιστία, δεν στέκουν. Εμβόλιο κάνουμε για τη γρήπη. Εμβόλιο κάνουμε για μια σειρά πράγματα. Και αυτά, μέχρι ότου αρχίσουν να εφαρμόζονται, να μπαίνουν στη ζωή μας, έχουν υποστεί τεράστιους ελέγχους. Και οι παρενέργειες είναι πολύ μικρές και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι ο κόσμος δεν πρέπει να το φοβάται. Αλλά δεν πιστεύω στην ιδέα του υποχρεωτικού. Πιστεύω στη δύναμη της πειθούς. Και νομίζω ότι σε αυτό το θέμα θα έπρεπε και η πολιτεία να κάνει μια καμπάνια, αλλά και όλοι όσοι έχουν γνώση για το θέμα να επιστρατευτούν για να πείσουν. Διότι υπάρχει μια έρευνα διεθνής που λέει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες όπου έχουν μεγάλη πέραση οι θεωρίες συνωμοσίας. Και να πω και κάτι ακόμη, κύριε Παράρα. Για να πείσουμε τους πολίτες να ακολουθούν τους κανόνες και αυτά που λέει η επιστήμη, πρέπει και οι κανόνες να μην έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Να μην είναι αλλού αυστηροί και αλλού κάντε ό,τι νομίζετε. Δεν χωρά εδώ το πολιτικό κόστος. Και το λέω διότι στην περίπτωσή μας τα 2 μέτρα και τα 2 σταθμά για λόγους ψηφοθυρίας, πολιτικού κόστους εφαρμόστηκαν από την κυβέρνηση δυστυχώς και αυτό το πράγμα οδήγησε στο να ξεφύγει η υπόθεση του κορονοϊού. Κατανοητό. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχουμε τώρα το οικονομικό ζήτημα. Έχουμε μια Ελλάδα, έτσι, που πέρασε και περνάει οικονομικά τεράστια προβλήματα και δεν είναι μόνο η χώρα μας, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουμε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Λαγκάρντ χθες, είχατε συνομιλία. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για το πού βαδίζουμε, ας πούμε και ας σκεφτόμαστε και λίγο θετικά μετά την πανδημία. Πολλοί υπολογίζουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολα οικονομικά και για εργαζόμενους και για επιχειρήσεις. Τι αποκομίζουμε μέχρι στιγμής και δώστε μου και μερικές πληροφορίες για τη συνομιλία που είχατε χθες με την κυρία Λαγκάρντ. Έθεσα στην κυρία Λαγκάρντ χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2 θέματα. Το πρώτο είναι ότι ξεφεύγει το δημόσιο χρέος και πάμε σε μια νέα κρίση χρέους, όχι πια της Ελλάδας, όπως τη ζήσαμε την περασμένη δεκαετία με τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, αλλά όλης της Ευρωζώνης. Mm-hmm. Στην Ελλάδα το χρέος ήδη έχει περάσει το 200% του ΑΕΠ και στην Ευρωζώνη το 100% του ΑΕΠ. Όταν ο κανόνας είναι ότι δεν πρέπει να περάσει το 60%. Ρώτησα λοιπόν, τι θα γίνει με το χρέος, δεν πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση του χρέους? Και επίσης δεν πρέπει να αναθεωρηθεί αυτός ο κανόνας από τη στιγμή που έχει ξεπεραστεί από την ίδια τη ζωή? Η κυρία Λαγκάρντ μου είπε, θέτετε 2 πολύ σημαντικά θέματα και έχετε δίκιο, και άφησε ένα παραθυράκι ότι αυτά πρέπει να επανεξεταστούν, αλλά πέταξε το μπαλάκι στις κυβερνήσεις. Δηλαδή στο Συμβούλιο, στη Μέρκελ, στο Μητσοτάκη,
στους πρωθυπουργούς και προέδρους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, διότι αν δεν αλλάξουν οι κανόνες και αν δεν υπάρξει μια ρύθμιση του χρέους, υπάρχει ο κίνδυνος να μας ξαναέρθουν λιτότητα που θα θυμίζει μνημόνια και θα μυρίζει μνημόνιο. Αυτό ήταν και το ερώτημά μου, για το αν θα επιστρέψουμε σε αυτές τις εποχές που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε πλέον. Ο κίνδυνος, κύριε Παραρά, είναι ανοιχτός, αν δεν στρίψει το τιμόνι της και η Ευρώπη και η κάθε κυβέρνηση, η ελληνική στην προκειμένη περίπτωση, σε πολιτικές που να προλαμβάνουν και να αποφεύγουν αυτόν τον κίνδυνο. Ειδικά για την Ελλάδα, η ύφεση το 2020 θα είναι διψήφια, πάνω από 10%. Γιατί η Κομισιόν πριν 10 μέρες προέβλεψε 9% χωρίς να συνυπολογίζει το δεύτερο lockdown και το δεύτερο σφοδροκύμα. Η ανεργία, και είμαστε μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη ύφεση μέσα στην Ευρώπη. Και μεγάλη ανεργία για τρεις λόγους. Ο πρώτος, η μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό. Ο δεύτερος, ότι έχουμε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ο τρίτος, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρότι είχε το μαξιλάρι το 37 δις που της άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πήρε λιγότερα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης για την οικονομία και την κοινωνία από ό,τι άλλες χώρες. Και το βλέπουμε και τώρα, όπου μπροστά στις γιορτές, έχοντας όλη αυτή την κατάσταση να χειροτερεύει, τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για να στηρίξει την οικονομία, τους μικρομεσαίους, τους αδύναμους, τους πολύ αδύναμους, αυτούς που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, είναι πολύ πολύ λιγότερα από αυτά που έδινε η κυβέρνηση Τσίπρα χρονιάρες μέρες σε χρόνια μνημονίων. Αυτό που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση είναι ένα επίδομα, μια αύξηση σε αυτούς που έχουν το επίδομα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, της τάξης των 55 εκατομμυρίων ευρώ. Αν το συγκρίνεται αυτό με το 1 δις περίπου που πήρανε πέρσι, πρόπερσι, το 17, το 16, σε χρονιές μνημονίων με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα δείτε ότι μιλάμε για ψίχουλα. Και το τραγικό ξέρετε ποιο είναι. Και ψάξτε τα βίντεο να τα δείτε, γιατί εμένα δεν μου άρεσε να λέω παχές κουβέντες. Όταν έδινε η κυβέρνηση Τσίπρα κοινωνικό μέρισμα της τάξης του 1 δις, βγαίναν οι νεοδημοκράτες και λέγαν, μα αυτά είναι ψίχουλα. Εάν είναι ψίχουλα το 1 δις χρονιάρες μέρες που να πιάνει 4,5 εκατομμύρια πολίτες στην εφαρμογή του, τα 55 εκατομμύρια ευρώ, τι είναι? Λέτε ότι είναι μια ψυχρολουσία για αυτούς που μένουν απ' έξω και περιμέναν, έτσι. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, οι μακροχρόνια άνεργοι που αυτοί μένουν απ' έξω, ενώ δηλαδή οι άνθρωποι που δεν βρίσκουν δουλειά για πολλά χρόνια. Τώρα ενδεχομένως λέτε αυτοί, γιατί τα 55 εκατομμύρια έτσι, αφορά μόνο ανθρώπους που παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο, τα 200 ευρώ που θα γίνει 400. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ο χειμώνας, είναι το δώρο, είναι μια ενίσχυση που περίμεναν και δεν ξέρω αν έχει κλείσει όλο αυτό, γιατί η κυβέρνηση λέει κιόλας ότι υπάρχουν ενισχύσεις που δίδονται με αφορμή τον COVID, οπότε καλύπτονται από εκεί διάφορες ομάδες κοινωνικές. Δεν είναι ακρίβες αυτό. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε 2 τροπολογίες χθες για το δώρο των Χριστουγέννων και για τη διεύρυνση μιας επιδοματικής στήριξης, που είναι τα ελάχιστα που μπορούν να γίνουν. Χρήματα αυτή τη στιγμή υπάρχουν διότι έχουμε, εκτός από τα αρνητικά και το θετικό σε σύγκριση με άλλες χώρες, αυτό το μαξιλάρι των 37 δις, το οποίο τώρα πρέπει να το αξιοποιήσουμε, και ελπίζω τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν αυτή την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, και επίσης, επειδή ο Πρωθυπουργός είχε τάξει μια ενίσχυση, την είχε υποσχεθεί, και αυτό που δόθηκε, ανακοινώθηκε χθες, είναι κοροϊδία, να ξανασκεφτεί το θέμα. Και να πω και κάτι ακόμη, κύριε Παραρά. Το μπλοκάρισμα στον πολυετή προϋπολογισμό και στον Ταμείο Ανάκαμψης, στα κοινοτικά χρήματα δηλαδή που περιμένουμε να έρθουν από την Ευρώπη, αυτή τη στιγμή έχουν μπλοκαριστεί με το βέτο που προβάλλουν οι υπερδεξιές κυβερνήσεις της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, και το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση της έλευσης αυτών των χρημάτων από την Ευρώπη στην Ελλάδα. Ένας λόγος λοιπόν παραπάνω, επειδή αυτό μπορεί να καθυστερήσει,
είναι να αξιοποιήσουμε χρήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ταμιακά διαθέσιμα στο μαξιλάρι, ναι, διότι αλλιώς θα ζήσουμε ένα πολύ άγριο χειμώνα και πολλές από τις επιχειρήσεις που έχουν βάλει λουκέτο δεν θα μπορέσουν να ξανανοίξουν. Είναι σαν ένα αυτοκίνητο. Αν σταματήσει, δύσκολα ξαναπαίρνει μπρος. Όσο κινείται με αργή ταχύτητα, καλό είναι κανείς να το πουσάρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και τις απόψεις σας. Ελπίζω σε μια επόμενη συνάντηση που θα κάνουμε, δεν θα είναι και σε μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή, τουλάχιστον για τα θέματα του COVID, κύριε Αντιπρόεδρε, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα και να μπορούμε πλέον να σχεδιάσουμε, αλλά να δούμε και πολλά άλλα ζητήματα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ στη διάθεσή σας και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.